παιδιά! Ήρθε η νικήτρια, Στέλιο! Ήρθε η νικήτρια! Πολλά event γίνονται, ρε παιδί μου. Αρώματα, κραγιό. Και μα τώρα είναι Χριστούγεννα. Δεν λανσάρουν πάρα πολλές εταιρείες τα προϊόντα τα Χριστουγεννιάτικα. Να μην τα λανσάρουνε. Βέβαια. Βέβαια. Να μην πάμε να τους τιμήσουμε. Άμα δεν τα λανσάρουν τώρα, πότε, Στέλιο μου. Έλαντε. Και γιατί ντύθηκες έτσι? Γιατί να μην ντυθώ? Ρωτάω. Είχε κάποιο κόνσεπτ, γιατί βλέπω ότι είναι, ξέρω εγώ, παπούτσια λίγο εξοχικού χαρακτήρα. Γιατί θα πήγαινα στο για χιόνια με αυτό? Πού θα πήγαινες? Για χιόνια με αυτό ή θα πήγαινα στο εξοχικό με αυτό? Τι θα άκουγα? Δεν έβαλα το αναμενόμενο παπούτσι. Κάνε με κάποια πρόταση. Ποιο ήταν το αναμενόμενο παπούτσι, δηλαδή, για αυτό το look? Θα βάζα. Την πότα. Απλή. Απλή. Όχι βινίλ, δερμάτινη. Θα βάζα μια ταμπά. Βαρετούλη. Εγώ το ξέρω. Γι' αυτό έφερα την πρόταση. Για τώρα πια ξέρεις, Στέλιο. Το γυλαίκο αυτό, να δούμε τι γίνεται. Ωραίες ετικέτες γι' αυτό το γυλαίκο. Μεγάλες. Τι να κάνουμε. Να τις κόψετε. Εντάξει, αύριο. Λοιπόν, άκου. Μ' αρέσει η λευκή εικόνα. Δεν μ' αρέσουν τα περιφερειακά, γιατί το κάνουν λίγο πιο σπορ. Και επειδή και το μέσα δεν είναι επίσημο, δηλαδή κανονικά τα κομμάτια μόνα τους δεν είναι για να πας σε μια εκδήλωση. Έτσι όπως τα έχεις βάλει μαζί, με αυτό το κεφάλι, είναι πολύ ωραίο για μια απογευματινή εκδήλωση κοντά στις γιορτές. Mm-hmm. Τα αξεσουάρ το κάνουν λίγο πιο σπορ και δεν μου αρέσουν. Αυτή η εικόνα δεν είναι η αγαπημένη μου. Ένα. Είναι λίγο πρόχειρη. Ένα. Ναι. Όχι και πρόχειρη. Τι είναι, μωρέ Γεωργία μου? Είναι πρόχειρη. Έτσι τη βλέπω εγώ, άμα μου επιτρέπετε δηλαδή. Υπήρξε πολύ μεγάλη απογοήτευση. Για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, Σοφία μου. Γεια σου, Γεωργία. Γεια σου, Σοφία. I like this look. Μου αρέσει. Το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει, όντως, είναι το κολάνιν ή δεν ξέρω αν είναι η φούστα, το πατρόν της ή maybe just το ύφασμα. Ήθελα κάτι σαν maybe cotton ή κάτι tartan, like καρό, you know, just για να δώσεις κάτι πιο έντονο σε αυτό το πιο like sexy hiking vibe. Mm-hmm. Να σου δώσω 3 σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ένα από το Στέλιο, 3 τη Σοφία. Για να δούμε τι θα βάλει τώρα ο Δημήτρης μας. Λοιπόν, πολύ ωραίο κεφάλι. Ευχαριστώ. Ωραίο στόμα, το κραγιόν δεν φαίνεται αυτό που λες. Ναι. Το μετάλλικα, αλλά φαντάζομαι θα είναι πολύ ωραίο και εντυπωσιακό. Ναι. Αν ήθελες να κρατήσεις τη φούστα, λοιπόν, θα πρέπει η κάλτσα, για να δω το πόδι. Θα μου άρεσε να είναι σαν γκέτα και να ανεβαίνει πάνω από το γόνατο. Ναι, ήχε. Και να σταματάει πάνω από το γόνατο αυτό. Α, εδώ. Εκεί και να φαίνεται λίγο δέρμα μόνο. Α. Για να κρατήσει και αυτό το παπούτσι. Ναι. Και το πουλόβερ που φόρεσε από πάνω δεν είναι άσχημο. Απλά μαζί με το γυλαίκο που φόρεσε, ναι, σε οδηγεί σε πιο μπόχο κατάσταση. Που το ύφος της φούστας και το σαν βισκός που είναι, τι είναι αυτό, αν βλέπω καλά από εδώ, δεν ταιριάζει πάρα πολύ. Θα ήθελε μια ωραία πλισέ, άσπρη, λίγο πιο χοντρή, μια κλώση, πιο χοντρό το ύφασμα και να μην έχει τη γυαλάδα του βισκός που έχει αυτή η φούστα. Μάλιστα. Μετά θα ταιριάζαν και οι μπότες. Ευχαριστώ πολύ. 1, 2, 3. Και αύριο, είναι και αύριο μέρα. Είναι και αύριο μέρα. 8,6, έτσι ξεκινάει. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία είναι. Πώς το λένε, φασούλη το φασούλη γεμίζει. Γεμίζει το σακούλι. Ρίμενε. Μπράβο, Γεωργία μου. Εύχομαι τα καλύτερα για την επαύριο. Έλα.